Πρόσεξε τα χέρια του. Ένα διήμερο που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχθεί σταθμός στην πορεία της εθελοντικής αιμοδοσίας στα Γιάννενα και την Ήπειρο γενικότερα, είναι αυτό που ξεκίνησε την Κυριακή και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στο πλαίσιο της 19ης λαμπαδιδρομίας των εθελοντών αιμοδοτών. Οι τοπικοί φορείς στάθηκαν αρρωγοί στο πλευρό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και με την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού διοργανώνουν ένα διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας, Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα, στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου. Στη μία το μεσημέρι της Κυριακής, το Δημαρχείο τερμάτισε υποδηλατοπορία από το πανηπυρωτικό και εκεί άναψε η φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών. Η συμμετοχή την πρώτη ημέρα κρίνεται παραπάνω από ικανοποιητική, όπως ανέφεραν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, κ. Πρωτόπαπας, όπως και ο πρόεδρος του Παραρτήματος Ιωαννίνων του Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Ντακαλέτσης. Φέτος αντιμετωπίσαμε και πέρσι πολύ σημαντικά προβλήματα με τις ελλείψεις αίματος. Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και προσπαθούμε με όλες αυτές τις εκδηλώσεις και με την ευκαιρία της λαμπαϊδρομίας των εθελοντών αιμοδοτών να αφυπνίζουμε συνειδήσεις, να κάνουμε τον κόσμο να προσέχει, να ρωτάει τι δράση είναι αυτή, γιατί πραγματοποιείται και έτσι να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα για την ανάγκη της προσφοράς εθελοντικού αίματος σε όλο και περισσότερους πολίτες. Θεωρώ ότι οι φορείς των Ιωαννίνων έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά, έχουν ευαισθητοποιήσει το κοινό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που διαπιστώνω είναι ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί και την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στην Άρτα, είδα την έντονη παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπου πας συναντάς μπροστά τον Ερυθρό Σταυρό, είτε σε χαρά είτε σε λύπη, και ειλικρινά με ξεκινήσει, έδωσα τα συγχαρητήριά μου και στον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού των Ιωαννίνων για την μαζικότητα που στηρίζει και την εθελοντική αιμοδοσία μέσα σε όλες τις δράσεις. Εγώ θα τη χαρακτήριζα μια αιμοδοσία σταθμό στην πόλη των Ιωαννίνων, και αυτό γιατί χαρακτηρίζεται από την παρουσία του Προέδρου της ΠΟΣΕΑ, του κυρίου Πρωτόπαπα, χαρακτηρίζεται από την παρουσία των δύο νοσοκομείων, και του Περιφερειακού και του Πανεπιστημιακού και του Χατζικώστα, χαρακτηρίζεται από την παρουσία και την υποστήριξη του Δήμου όπου γίνεται και η αιμοδοσία σήμερα στο Δημαρχείο, χαρακτηρίζεται από την υποστήριξη της περιφέρειας και από το πλήθος των συλλόγων που συμμετέχουν και από την παρουσία των εθελοντών αιμοδοτών που είναι παρόντες σήμερα εδώ. Ως λοιπόν σταθμό, ως μια αιμοδοσία λοιπόν σταθμό, θα την ολοκληρώσουμε σήμερα και αύριο, και πλέον θα την χαρακτηρίσουμε ως την αιμοδοσία του Οκτωβρίου, αναμένοντας την επόμενη αιμοδοσία του Νοεμβρίου, με απότερο στόχο κάθε μήνα να έχουμε μια σταθερή αιμοδοσία στην πόλη μας, η οποία να αποδώσει αυτά που περιμένουμε όλοι, δηλαδή μια συνεχόμενη ροή σε αίμα στα νοσοκομεία μας που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη. Τη διαρκή υποστήριξή τους στις δράσεις των εθελοντών αιμοδοτών εξέφρασαν με δηλώσεις τους για τον Δήμο Ιωαννιτών η αντιδήμαρχος Νατάσα Τύρου Ούζα και η Αντιπεριφερειάρχης Υπήρου για θέματα υγείας Αγνή Νάκου. Σήμερα διεξάγεται εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο του ισογείου του Δημαρχείου και αύριο πάλι την ίδια ώρα από το πρωί ως το μεσημέρι, και θα ήθελα να κάνουμε ένα κάλεσμα προς τους εθελοντές αιμοδότες να έρθουν να προσφέρουν, γιατί πραγματικά είναι μια προσφορά προς τον συνάνθρωπο όπου σώζει ζωές. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το αίμα είναι ένα αγαθό το οποίο προσφέρεται εθελοντικά, δεν αγοράζεται, δεν πουλιέται και σώζει ζωές τόσο στα οξέα περιστατικά που χρήζουν μετάγγισης, όσο και στα τακτικά περιστατικά τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα νοσοκομεία μας και οι άνθρωποι χρειάζονται το αίμα. Προσέλθουν στα νοσοκομεία για να δώσουν αίμα για τους ανθρώπους μας.
Πρέπει τώρα από αυτή τη στιγμή και πέρα από αυτή την σημερινή αιμοληψία να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο και ο Δήμος να ανατακτά διαστήματα να μπορεί να είναι αρρωγός και να βοηθώσει σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να καλύψουμε τη σημαντικότητα της ελλείψης που υπάρχουν, ακόμα και σε ομάδες αίματος πολύ κοινές όπως είναι η Α θετικό. Εγώ ως αιμοδότρια ίδια επίσης έχω να πω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, γιατί σαφώς δεν γνωρίζουν όλοι πόσο απλή διαδικασία είναι και πόσο όμως σημαντική. Δίνοντας λίγα λεπτά από το χρόνο σώζουμε πραγματικά ζωές ανθρώπων που έχουν ανάγκη τις φιάλες αίματος.